Κύριε Κρεοβυσανάκη, ξεκινώντας αυτή τη συνομιλία στο μέτρο του εφικτού και μέχρι εκεί που εσείς νομίζετε και ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να μας πείτε, θέλω να μου πείτε πώς βιώνετε πια αυτή την περιπέτεια των λίγων εβδομάδων που έγινε περιπέτεια ζωής για όλη την οικογένεια πια. Δύο εβδομάδες είχαμε και χειριζόμασταν την κατάσταση αυτή με τη σύζυγό μου στο νοσοκομείο. Πλέον η κατάσταση που διαχειριζόμαστε είναι ακόμα πιο δραματική, γιατί εκτός από τον πόνο που έχουμε, το θυμό, την απώλεια του ανθρώπου μας, έχουμε να διαχειριστούμε και τρία μικρά παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουν, να αντιληφθούν, και πρέπει να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη συμπεριφορά απέναντί τους, ώστε να μην τα πληγώνουμε περισσότερο. Κύριε Κρυοβρυσανάκη, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά μιας οικογένειας, για τι ηλικίες μιλάμε και έχουν αντίληψη τα παιδιά τι έχει συμβεί? Είναι 12, ο μεγάλος είναι έκτη τάξη δημοτικού, είναι 12 ετών. Η κόρη μου είναι στην τετάρτη τάξη, είναι 10. Και ο μικρός τελειώνει φέτος την πρώτη δημοτικού, είναι 7 ετών. Τα δύο μεγάλα παιδιά έχουν πλήρη αντίληψη. Ο μεγάλος μάλιστα ήρθε και στην, μετά που έφυγε ο κόσμος, πήγαμε στο τάφο της μητέρας του και άφησε λουλούδια. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά είχαμε υπομονώσει, δεν υπήρχε κόσμος κοντά μας. Η κόρη μου, φεύγοντας από το Παγνί, πάντα όλα αυτά που σας λέω σε συνεργασία με, και με παιδοψυχολόγους, δεν κάναμε κάτι που να από μόνοι μας, έτσι προσπαθήσαμε να πάρουμε όσο γίνεται δυνατόν οδηγίες. Σταμάτησε κάπου η νεκροφόρα και της άφησε μία ανθοδέσμη. Για το μικρό τώρα που με ρωτάτε, αυτό ήταν το πιο δύσκολο απ' όλα, γιατί όταν του είπα προσπαθούσαμε τις δύο πρώτες μέρες να του είπαμε ότι η μητέρα του κοιμάται, αλλά πήγε στο σχολείο, τον ρώτησε ένα παιδάκι, μου λέει η μαμά σου πέθανε, και ήρθε στο σπίτι το παιδί, μου λέει μπαμπά η μαμά πέθανε, και αναγκάστηκα να του πω η μαμά, του λέω έφυγε, θα είναι πάντα εδώ, αλλά το παιδί ξέσπασε. Και αν με επιτρέπετε να θα πω το τι μου είπε, τις δύο πράγματα μου είπε εκείνη τη στιγμή, σας μιλάω με πλήρη εντυμότητα. Μου λέει η μαμά μου πήγε να κάνει το εμβόλιο, γιατί έφυγε, και μου λέει θέλω να βάλεις φυλακή αυτούς που την έβαλαν στον τάφο. Κύριε Κρυοβρυσανάκη, όσο μπορείτε, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γυρίστε το χρόνο πίσω λίγο πριν τον εμβολιασμό. Έχετε εμβολιαστεί και οι δύο? Τι ακριβώς, φαντάζομαι όπως σε όλα τα σπίτια, έχει προηγηθεί? Η σύζυγός μου από την αρχή, από το Γενάρη που ξεκινήσανε και στο εξωτερικό, παρακολουθούσαμε πάντα αυτή την πορεία του κορονοϊού και των εμβολίων, ήμασταν πάντα θετικοί. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είχα και πολλές φορές μαλώσει με συναδέλφους μου στη δουλειά, με χωριανούς μου. Μάλιστα θεωρούσα ότι ακόμα πριν έρθουν τα εμβόλια στην Ελλάδα και όταν ήρθαν, ήμουν πάρα πολύ σκληρός στις εκφράσεις μου εναντίον, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό, ας πούμε, στους υγειονομικούς, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να γίνει ό,τι είναι καλό για να σωθεί αυτός ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα, είχα φτάσει σε σημείο να λέω ότι να μας φέρουν ένα εμβόλιο, να ξέρουμε ότι από τα 10 εκατομμύρια πρέπει να πεθάνουν 10, αλλιώς θα σωθούν όμως 100.000, λέω ακόμα και αυτό πρέπει να το δεχτούμε σε ένα πόλεμο. Η δε σύζυγός μου, γιατί εγώ δεν είμαι
social media, δεν ασχολούμαι, έκανε παρεμβάσεις για το υπέρ των εμβολιασμών και πολύ έντονες μάλιστα, πολύ έντονες. Όταν περιμέναμε λοιπόν εναγωνίως να κάνουμε τα εμβόλια, τα κάνανε οι γονείς μας που είναι μεγάλες ηλικίες, ειδικά τους γονείς τους πίεσε πάρα πολύ, γιατί ειδικά ο πατέρας της δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο, του κλείσε το ραντεβού, τον πήγε. Όταν λοιπόν φτάσανε οι ημερομηνίες, ανοίξανε το Πάσχα, mm-hmm. αν θυμάστε καλά, τις μέρες του Πάσχα, της Μεγάλης Εβδομάδας, αρχίσαν να ανοίγουν οι ηλικίες για μας. Είμαστε στο χωριό μας στη Λοχριά και ήταν και μεγάλη παρέα. Παίρνει κατευθείαν το κινητό, βάζει τους κωδικούς, μου λέει κλείνουμε το εμβόλιο. Και μάλιστα το πρώτο εμβόλιο που είχαμε κλείσει ήταν να γίνει 5 Μαΐου στο Αρκαλοχώρι. Κλείσαμε δηλαδή την ίδια μέρα που αναρτήθηκε η πλατφόρμα που μπορούσαμε να τα κλείσουμε. Γιατί τις 15-16 ήταν για το ενώμενο μες στο Ηράκλειο, ήταν στο Αλικαρνασσό. Uh-huh. Και μου λέει όχι, θα το κάνουμε νωρίς. 5 λοιπόν Μαΐου, ενώ το έχουμε κλείσει, μου λέει όχι, ξεχάσαμε ότι έχει ο γιος μου μικρός γενέθλια. Και λέμε όχι, δεν θα το κάνουμε 5, γιατί το παιδί θα καθυστερήσουμε να γυρίσουμε από το Αρκαλοχώρι, να θέλουμε την τούρτα, να του κάνουμε τη γιορτή. Και μου λέει θα το πάμε 6, και το 6 το πιο κοντινό ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Είχατε επίγνωση ότι η ηλικία σας ήταν για το εμβόλιο της AstraZeneca, σωστά? Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν είχατε άλλη δυνατότητα για άλλου τύπου εμβόλιο? Ακριβώς αυτό λοιπόν. Έχουμε κλείσει λοιπόν τη διαδικασία του εμβολίου. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς άνθρωποι που διαβάζουμε συνεχώς και βλέπουμε ειδήσεις, η αλήθεια είναι ότι έχοντας ξεκινήσει κουβέντα και η γυναίκα μου, η οποία ήταν και Γερμανό μετανάστη, όλα τα χρόνια της στη Γερμανία έζησε, και έχοντας επαφή με πάρα πολλές τις φίλες ακόμα και τώρα μέχρι πριν το μοιραίο, τις κουβεντιάζανε για το θέμα. Και εμείς παρακολουθούσαμε την ισιογραφία, ακούγαμε για το εμβόλιο της AstraZeneca, τα προβλήματα που εμφανίζει σε κάποιες χώρες οι οποίες το δίνουν αναηλικίες, τους περιορισμούς και όλα αυτά. Και είχαμε ένα, όχι προβληματισμό θα έλεγα, γιατί λέμε εντάξει, το θεωρούσαμε ότι ναι, είναι μικρό το 1 στο 1.000.000, ας πούμε, έτσι, το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένας προβληματισμός, υπήρξε βάσει των πληροφοριών που λαμβάναμε. Αλλά λέμε θα ακολουθήσουμε, όπως το έχω αναφέρει, αυτό που μας έχουν, αυτό που πρέπει, το γενικό καλό, την δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε έτσι ώστε να βγούμε μία ώρα αρχίτερα από αυτό από αυτή την, να την πω, κατάρα του κορονοϊού. Σας κάλυψε το γεγονός, επειδή είχατε τις επαφές, όπως σωστά είπατε, και με τη Γερμανία, σας κάλυψε το γεγονός ότι ενώ σε άλλες χώρες το συγκεκριμένο εμβόλιο γινόταν άνω των 50, η δική μας επιτροπή ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν αλλάζει το όριο, ή για την ακρίβεια το κατεβάζει μέχρι και 30 ετών. Θεωρήσατε ότι εκεί καθησυχάζεστε? Πριν εμβολιαστείτε καν, ρωτώ, υπήρξε μια συζήτηση στην Ελλάδα αν πρέπει και εδώ να αλλάξουν τα όρια. Την είχατε υπόψη σας αυτή τη συζήτηση? Την είχα υπόψη τη συζήτηση, και όχι μόνο αυτό. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση, εκεί τότε μαζί με τη γυναίκα μου διαβάσαμε ένα έγγραφο που ανέφερε ότι τους λόγους που στο εξωτερικό δεν το δίνανε σε γυναίκες μικρότερες ηλικίες και κυρίως κάτω από 50 ετών, και μάλιστα εγώ δεν θα ντραπώ να πω τη λέξη, στο εξωτερικό ο διαχωρισμός δεν γίνεται βάση ηλικίας, για τις γυναίκες μιλάω πάντα, γίνεται βάση της έννοιας της περίοδου. Αν η γυναίκα έχει περίοδο, το AstraZeneca δεν ενδείκνεται. Υπήρξε όμως, λέω, ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής που είπε ότι εμείς λαμβάνουμε άλλα υπόψη μας κριτήρια και μάλιστα κατεβάζουμε το όριο μέχρι 30. Αυτό σας καθησύχασε? Δεν με καθησύχασε καθόλου. Α. Απλά σκέφτηκα ότι... Το κοινό καλό. Σας είπα, εμείς είμαστε της κοινων ρήμας επιθόμενοι.
η οικογένειά μου, όπως και η σύζυγός μου, και εγώ, αλλά και όλοι γύρω μας, πιστεύουμε πάντα στο γενικό καλό. Και πολύ καλά κάνετε, κύριε Κρυόβρυσανέκη. Δεν έχουμε ποτέ ενδιασμό. Λέμε ότι είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες. Μάλιστα. Δεν είμαστε άνθρωποι ούτε που θα βγούμε να... Θα λέμε αυτό προστάζουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Πήγατε λοιπόν να κάνετε το εμβόλιο. Πήγατε και οι δύο και κάνατε το εμβόλιο την ίδια ημέρα. Πήγαμε μαζί γιατί το είχαμε κλείσει τις ημερομηνίες, την είχε κλείσει η γυναίκα μου, γιατί θα πήγαμε μαζί να πάμε στην Αγία Βαρβάρα εδώ από το Ηράκλειο που Σωστά. είναι η κυρία κατοικία μας. Πήγαμε μαζί με το αυτοκίνητο οι δυο μας, μπήκαμε μέσα, υπήρχε μια διαφορά στο ραντεβού μας γύρω στα 15 λεπτά. Τους λέμε ζευγάρι είμαστε και μάλιστα μας βάλανε μαζί, δηλαδή δεν... Εντάξει, εξάλλου δεν υπήρχε και ουρά, δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν απόγευμα, δεν υπήρχε συνωστισμός, μπήκαμε μαζί, μας έκανε, να σας το πω τώρα έτσι, και η υπάλληλος που μας το έκανε, η νοσηλεύτρια, ότι θα σας κάνω για το δύο μπουκαλάκι, δεν ξέρω αν το έκανε, δηλαδή, αλλά ξέρω ότι είναι φιαλίδια τα οποία είναι, δεν είναι μονοδοσικά. Σωστά. Γυρίσαμε στο σπίτι μετά, την πρώτη μέρα, από την επόμενη μέρα η σύζυγός μου είχε πυρετό. Είχε γύρω στο 37,5-38, δεν ένιωθε καλά και εγώ πήγα στη δουλειά, πήγα, αλλά ήμουνα σε πολύ, είχα ατονία. Δεν έκανα πυρετό, αλλά είχαμε ατονία, τα οποία όμως τα συμπτώματα αυτά είναι γνωστά και από τους συναδέλφους μου και από όλους τους γύρω μας που έχουν κάνει τα AstraZeneca, δεν μας γέμισαν με κάποια ανησυχία, γιατί εξάλλου το επόμενο πρωί, δηλαδή την μεθεπόμενη μέρα, ήταν όλα μια χαρά. Δεν νιώθαμε κάτι. Κατά τον εμβολιασμό και πριν τον εμβολιασμό στο κέντρο υγείας σας δόθηκαν πληροφορίες, οδηγίες, σας πήραν φαντάζομαι το ιατρικό ιστορικό? Μας δόθηκε ένα έντυπο το οποίο φαντάζομαι θα το έχετε υπόψη. Ναι, ναι. Είναι απλά πέντε γραμμές είναι. Μας δόθηκαν δύο έντυπα μάλλον. Το κυριότερο είναι αυτό που πήραμε στο σπίτι. Ήταν αυτό που απλά ανέφερε το τι μπορεί να εμφανίσεις μετά σαν πρώτες παρενέργειες και τα λοιπά. Για το ιατρικό ιστορικό, μόνοι μας με ένα στυλό συμπληρώσαμε τα ονοματεπώνυμά μας και τρεις γενικές ερωτήσεις ήταν. Ειλικρινά τώρα δεν μπορώ να τις θυμηθώ, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος που έχει πάει να κάνει κάτι το ξέρει. Τρεις γενικές ερωτήσεις ήταν. Οι γνωστές ερωτήσεις. Το έντυπο, έχετε δίκιο. Τρεις μέρες μετά λοιπόν εμφανίζεται υποτροπή. Όχι. Το εμβόλιο έγινε στις 6 Μαΐου. Κάνω κάποιο λάθος ημερομηνίες. Καταλαβαίνετε λόγο. Ναι, ναι, σωστό. Έχετε δίκιο. Το εμβόλιο έγινε Πέμπτη. Η σύζυγός με εμφανίζει μετά υποτροπή Τετάρτη. Την Τετάρτη, δηλαδή. Την επόμενη Τετάρτη, μάλιστα. Η οποία, επειδή πάντα δεν ήταν υπέρ των φαρμάκων, πάντα ήταν όταν λέμε, δεν έλεγε εύκολα αρρωσταίνω, με ανησύγησε πολύ, γιατί εγώ δούλευα στις μοίρες. Στη δουλειά μου, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, δεν είμαι καλά. Μου λέει το μεσημέρι, δεν είμαι καλά, πονάει το κεφάλι μου, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Και της λέω, πήγαινε κατευθείαν στο νοσοκομείο που εφημερεύει, δεν σου εφημερεύει, γιατί αυτό έγινε μετά τις 4 η ώρα. Μου είχε πάρει και το πρωί, αλλά μετά τις 4 μου λέει επιδεινώθηκε. Λέω, πήγαινε στο νοσοκομείο και θα έρθω κι εγώ. Πήγε με τη μητέρα της στο νοσοκομείο, της κάνανε εξετάσεις. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται αυτό 2 ώρες για να πάρεις τα πρώτα αποτελέσματα. Γύρισε στο σπίτι, γιατί είχα γυρίσει και εγώ για να την πάρω εγώ μετά να πάμε να είμαι μαζί της, γιατί είχε πάρει την πεθερά, τη μάνα της μαζί. Περιμέναμε λοιπόν τις εξετάσεις. Μετά από 2 ώρες βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά η γυναίκα μου εντωμεταξύ είχε αρχίσει και μου λέει, νιώθω μια απίστευτη θολούρα στα μάτια. Μου λέει αυτή τη στιγμή, μου λέει, σχεδόν δεν σε βλέπω. Το αναφέραμε εκεί στους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν στην οφθαλμίατρο. Της λέω τι μπορεί να είναι. Της
έκανε την εξέταση και συμβαίνει τότε το εξής. Μπαίνω εγώ στο ίντερνετ, στο Google και βάζω συμπτώματα AstraZeneca. Και ως με εμφανίζει κατευθείαν στο σύστημά μου, το οποίο και εσείς τώρα αν θα μπείτε το ίδιο νομίζω θα δείξει, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, σύνδρομο ΒΙΤ. Αμέσως, το πρώτο πράγμα. Με επικυρωποίηση 6/5/2021 από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και το οποίο στα συμπτώματα αναφέρει σαν κύριος που να πρέπει να σε προβληματίσει το θολούρα στα μάτια. Μπαίνω εγώ στη γιατρό, στην οφθαλμίατρο και της λέω έχουμε, μου λέει μπορεί να προέρχεται από 1000 πράγματα για τα μάτια, θα το δούμε και αύριο και μεθαύριο, δεν... αυτό που βλέπω δεν βλέπω κάτι σοβαρό. Και της λέω για δες, της λέω εδώ πέρα αυτό το πράγμα, της έδειξα το κινητό μου και μου λέει τι να σου πω, μου λέει, εξάλλου μου λέει όλο αυτό είναι κάτι πρωτοφανές, όλη η διαχείριση των εμβολίων και όλη η βιβλιογραφία είναι τώρα τρέχει, τώρα εξελίσσονται τα γεγονότα και ορθά μου μίλησε η κυρία και της το έδειξα και μου λέει ειλικρινά δεν το έχω υπόψη. Όχι ότι έχει προς Θεού, δεν υπάρχει κάποια... Όχι, σαφές αυτό που λέτε, σαφές. Θέλω να καταλάβετε. Μετά από μία ώρα μας ανακοινώνει ότι θα μπει για νοσηλεία. Νοσηλεία. Για τουλάχιστον για μία μέρα, για να δούμε. Μπαίνοντας λοιπόν στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα, ενώ μέσα σε 24 ώρες, ενώ τα αιμοπετάλια της ήταν η πρώτη εξέταση 150.000, γίνονται εξετάσεις και είναι τα αιμοπετάλια στα 75.000. Είχαμε μία κατάρρευση στο αιμοπεταλείο. Έχει μπει λοιπόν στην παθολογική του βενιζελίου, στο καινούργια πτέρυγα, σε πολύ καλές συνθήκες στο ιατρείο εκεί πέρα και όλη η κατάσταση ήταν εξαιρετική από θέμα καθαριότητας και οτιδήποτε. Κατευθείαν λοιπόν από το βράδυ οι γιατροί που με φωνάζουν μου λένε το γεγονός αυτό της κατάρρευσης των αιμοπεταλείων, το διάφορα αρχίζουμε να έχουμε κάποιες υποψίες ότι έχει σχέση με τον εμβολιασμό. Οι γιατροί, μάλιστα τους έδειξα και σε αυτούς το έγγραφο της Ελληνικής Αιματολογικής και μου λέει το έχουμε υπόψη μας και εμφανίζει ξεκάθαρα σημάδια ΒΙΤ. Όμως καταλαβαίνεις ότι αυτό ούτε μπορούμε να το πούμε, όχι να το αποκρύψουμε, δεν έχουμε στοιχεία, γιατί πρέπει να αποκλείσουμε, να πάμε με τη μέθοδο του αποκλεισμού. Να δούμε όλα τα γεγονότα, όλα τις εξετάσεις της, γιατί μπορεί να εμφανιστεί αυτά που εμφανίζει η γυναίκα σου και δυστυχώς και από άλλα πράγματα, από λευχαιμία, από μια... Αλλά από πολλούς παράγοντες, καταλαβαίνετε. Δεν είμαι γιατρός για να... Άρα υπήρχε μια ένδειξη την οποία όμως έπρεπε να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν. Αυτό συνέβη πρακτικά. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Ήταν ο όρος. Ότι πάμε με τη μέθοδο του αποκλεισμού. Αυτό λοιπόν τώρα γίνεται Κυριακή. Την Κυριακή της γυναίκας μου έχει... έχει λοιπόν το Σάββατο, τη δεύτερη μέρα που είμαστε στην εισαγωγή, την Τρίτη, σας λέω μη με τις μέρες, μη μπερδευτούμε γιατί δεν... Δεν έχει τόσο σημασία, κύριε Κρυοβρυσάνε, και αυτό. Τις λεπτομέρειες αυτές, έχουν εξαφανιστεί όλα τα σημάδια. Και τα μάτια της είναι καλά, και ο πονοκέφαλος έχει περάσει παίρνοντας απλά παυσίπονα. Όμως το ανησυχητικό ήταν ότι την Κυριακή ήταν η μέρα... εφάνισε μια έντονη μοριά περίοδο, ενώ αυτό ήταν να είναι 20 μέρες μετά. Επαφή είχατε με τη σύζυγο, μιλούσατε, αυτό θέλω να πω. Είχαμε επαφή. Δεν είχε τίποτα, όχι μόνο εγώ. Όλη μέρα ήταν στο κινητό, φυγαίναμε απ' έξω από την κλινική. Της πήγαμε, ζήτησε το λάπτοπ και της πήγαμε. Την πρώτη μέρα δεν το χρησιμοποίησε λόγω του... ότι πονούσε στα μάτια. Τη δεύτερη μέρα είχαν ανατραπεί όλα προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Που ζήτησε και το λάπτοπ για να τις πάμε και μου λέει βλέπω λάπτοπ, δεν με κουράζει, δεν νιώθω κάτι. Λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, αυτό ξέχασα να σας το αναφέρω, το Σάββατο το βράδυ λοιπόν, γι' αυτό σας είπα την Κυριακή πρώτα, το Σάββατο το βράδυ 3 και 8, γιατί το έχω σε μήνυμα στο Viber, μου στέλνει μήνυμα, δεν της είχα δείξει εγώ
το VIT σαν σύνδρομο, δεν της το είχα πει, δεν της το είχα αναφέρει, και μου το στέλνει αυτή στο κινητό μου 3 και 8 τη νύχτα. Εγώ δεν έμενα στο, δεν έμενα στο το βράδυ, και αναφέρει στο τέλος θνησιμότητα 40%, και με στέλνει το μήνυμα και μου λέει αυτό έχω, και την παίρνω τηλέφωνο και της λέω σταμάτα να διαβάζεις αυτά τα πράγματα, δεν κάνουν καλό. Βλέπεις πως είσαι καλά, είμαστε μέσα στους γιατρούς, προστατευμένοι σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αν διάβασες, λέω, καλά βλέπεις, γράφει ότι όταν πας από την τέταρτη μέρα πέμπτη, όλα εξελίσσονται πιο ομαλά. Την Κυριακή λοιπόν το πρωί της έρχεται αιμορραγία, με μορφή, νόμιζε ότι ήταν περίοδος, τελικά ήταν αιμορραγία. Ανησύχησε αυτό πάρα πολύ τους γιατρούς, τα αιμοπετάλια της πέσανε στις 45.000, παρόλο που είχαν αρχίσει από την προηγούμενη, όπως με διαβεβαίωσα, να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σαν VIT, χωρίς να είναι σίγουροι γι' αυτό. Προβλέπεται όμως, όπως αν διαβάσετε τις, όταν υπάρχει υποψία, προβλέπεται να γίνεται χωρίς την επαλήθευση. Το πρωτόκολλο αντιμετώπισης VIT. Πρωτόκολλο αντιμετώπισης, ναι, το αναφέρει ακριβώς αυτή η επιστολή που συνέχεια επικαλούμε, και η οδηγία που δόθηκε από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία αναφέρει ότι προβλέπεται χωρίς εξέταση τελική να προχωρήσει η ενδεδειγμένη διαδικασία και ας επαληθευτεί μετά ή μην επαληθευτεί. Γιατί εμάς η επαλήθευση από το Νάσιο έγινε, σας μιλάω τώρα για την Κυριακή, έγινε την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Τετάρτη μας ανακοινώθηκε ότι είναι θετικό σε VIT. Τη Δευτέρα με καλούνε στο θεματολογική του Βενιζελίου και μου λένε το μεσημέρι, θέλω να ενημερώσετε τους δικούς της ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς καταλήγουν. Εγώ εκείνη τη στιγμή έπαθα ένα, γιατί μέχρι τότε πίστευα ότι όλα θα πάνε καλά, έπαθα ένα σοκ, έτσι. Λέω, μα τι είναι αυτά που μου λέτε, πώς είμαστε εδώ, πείτε μου τι μπορώ να κάνω, να πάμε στο, να φύγουμε, να πάμε αλλού αν νομίζετε ότι χρειάζεται να μετακινηθούμε για καλύτερο. Καταλαβαίνετε το τι συνέβη εκείνη τη στιγμή σε μένα, έτσι. Και έχοντας φύγει από τη γυναίκα μου 10 λεπτά πριν, την οποία την έβλεπα σαν να παίζει, έτσι. Ενημέρωσα τους δικούς της, ενημέρωσα την οικογένειά μου, όλοι πανικοβληθήκαμε. Πράγματι λοιπόν μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει πλέον, είναι σίγουροι γι' αυτό, και ότι ενώ προβαίνουν στις συνταγμένες ενέργειες, η αιμορραγία είχε εμφανιστεί και φοβούνται μην συμβεί και θρόμβος και πού θα συμβεί η θρόμβος. Οπότε ήμασταν σε μια διαδικασία συνεχούς ελέγχου της συζύγου μου από το νοσοκομείο. Πράγματι ήταν μια συνεχής παρακολούθηση από τους γιατρούς και το προσωπικό. Την Τετάρτη με ανακοινώνουν ότι έγινε η αξονική και έχει εντοπιστεί θρόμβωση στον εγκέφαλο και μια μικρή αιμορραγία. Οπότε κρίνουν την άμεση επαφή της, την άμεση μεταφορά της στο Πεπαγνή, έτσι ώστε να μπει σε μονάδα κατευθείαν, παρόλο που δεν ήταν η κατάστασή της, δεν ήταν τέτοια, σε μονάδα ή αυξημένης παρακολούθησης ή κατευθείαν στην εντατική. Φανταστείτε λοιπόν ότι ενώ έχει συμβεί όλο αυτό για την υγεία της γυναίκας μου, η γυναίκα μου μπήκε στην εντατική περπατώντα στο Πάντρο. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει αντιληφθεί κάτι. Δηλαδή έχει υποστεί αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία είναι σε σημεία τα οποία δεν τις είχαν προκαλέσει κάτι. Και εισήχθη στην μονάδα και μάλιστα μας είπε η υπεύθυνη ότι είσαι η πρώτη που μπαίνει μέσα στην εντατική περπατώντα. Από εκεί και πέρα λοιπόν την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, μας ενημερώνουν ότι σε νέα ξωνική που έγινε, ότι εκεί που ήταν η γυναίκα με βιάστηκε και τα λοιπά, κάποια στιγμή παθαίνει μια κρίση επιληπτική, τη διασωληνώνουν αμέσως, την πηγαίνουν για αξονική και βλέπουν ότι υπάρχει ένας θρόμβος και ένα μεγάλο αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Έγινε η διασωλήνωση, την Παρασκευή
το μεσημέρι μου λένε, τώρα έγινε η καταστολή της, μου λέει, η Παρασκευή μεσημέρι περιμένουμε να γίνει η αξονική και να ελπίζουμε ότι όλο αυτό που συνέβη ήταν το κύριο περιστατικό και προχωράμε σε... θα προχωρήσουμε μετά σε ξύπνημά της σιγά σιγά ανάλογα με το τι θα μας δείξει. Το μεσημέρι λοιπόν της Παρασκευής που έγινε η αξονική με ενημερώνουν 4 η ώρα ότι η σύζυγος με έχει μία ώρα ζωή, αν, γιατί το κρανίο της είναι από την πίεση του αίματος, εκτός και αν δεκτό να προχωρήσουν στην τελευταία ενέργεια που έχουν να προσπαθήσουν να αφαιρέσουν από το... Μην μπείτε σε λεπτομέρειες, κάναν μια προσπάθεια να αποσυμπιέσουν, το κρανίο από το αίμα. Και φυσικά είπατε ναι. Αλλά χωρίς να ξέρουμε το από... αν θα μπορέσει να επιζήσει του χειρουργείου, και σας ενημερώνουμε από τώρα ότι θεωρούμε ότι οι βλάβες που έχει υποστεί είναι ήδη τεράστιες όσον αφορά το νευρολογικό σύστημα. Άρα κύριε Κρυοβρυσανάκη, όσο σκληρό και αν σας φανεί, και ζητώ συγγνώμη για όποια απρέπεια θα εκλάβετε, εσείς με τη σύζυγό σας την αείμνη στην Κλικυρία, για πότε τελευταία φορά έχετε πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, μιλάτε? Πρόσωπο με πρόσωπο έχουμε Τετάρτη. Τώρα την ώρα που μου μιλάτε ψάχνω τη φωτογραφία που μου έστειλε μέσα από την εντατική, για να μην πω κάποιο λάθος. Έχω τη φωτογραφία που μου έστειλε μέσα από την εντατική. Λοιπόν, 10 και 19, 19 Πέμπτου. Την είδα τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο, εκτός από τη φωτογραφία. Μάλιστα. Στις 20 του μήνα, δηλαδή έχω πάει στο... 20 του μήνα πρέπει να ήταν ημέρα Πέμπτη, ναι. Έχω πάει στο Πεπαγνή, μιλάμε το πρωί, 11 η ώρα. Μιλάγαμε, ήμουν απ' έξω από την εντατική, μιλάγαμε, μου λέει με μια χαρά. Της λέω θα πάω εκεί, αυτό μου λέει, πήγαινε πάρε τα παιδιά. Και μετά από 2 ώρες της στέλνω ένα μήνυμα και από εκεί και πέρα τελείωσε. Είχε σε αυτό το διάστημα κάποιο φόβο, σας εκμυστηρεύτηκε κάτι ανθρώπινα, έτσι? Ναι, όχι, ήταν ένα, η γυναίκα μου ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν... ψύχραιμη. Δεν θέλω να... δεν, κανένα φόβο. Όλο αυτό το υπέμενε στοικά. Σαν να μην έχει... μιλούσε, σας λέω, κάθε μέρα με... Πρακτικά, κύριε Κρυοβρυσανάκη, για να μην σας κουράζω, μετά το χειρουργείο εσείς ξέρατε ότι πολύ δύσκολα αναστρέφεται η κατάσταση και αν αναστραφεί υπάρχουν μόνιμες σοβαρές βλάβες? Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ, όταν έγινε το χειρουργείο, ο γιατρός περίλυπος μου λέει, το χειρουργείο έγινε γιατί είμαι 43 ετών και έχω και μια, η γυναίκα μου 41, και έχω και ένα μικρό παιδί και έκανα το χειρουργείο σαν για να μπορέσω το βράδυ να πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ, ξέροντας ότι έχω κάνει ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνω. Αυτά ήταν τα λόγια που μου είπε. Ότι μετά η γυναίκα μου άντεξε 10-11 μέρες, εγώ από την πρώτη στιγμή, ακούγοντας λόγια ενός σοβαρού επιστήμονα, είχα καταλάβει ότι πρέπει να προετοιμάζω το τέλος. Εγώ τη γυναίκα μου την έκλωψα εκείνο το βράδυ και μετά, τις πρώτες μέρες. Ότι μετά, ό,τι κι αν περιμέναμε, ό,τι κι αν όσα τάματα κι αν έγιναν, όσες προσευχές κι αν έγιναν, όσες αρτοπλασίες κι αν έγιναν, από τα μηνύματα που λάβαινα από όλη την Ελλάδα, συμπαράστασης, αγάπης, δεν ήξερα ότι δυστυχώς εγώ πιστεύω στους ανθρώπους, δεν είχα ελπίδα. Το είχα, πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους που με αυτά που μου είπαν. Κύριε Κρυοβρυσανάκη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είχατε το σθένος, το περιθώριο, το χρόνο να ακούσετε μετά το συμβάν της σύζυγού σας, συνέβησαν ταυτόχρονα, χρονικά εννοώ, άλλα 2 συμβάντα στην Κρήτη, υπήρχαν και κάποια άλλα. Υπήρξε μια ανακοίνωση ότι από την επαύριο των ανακοινώσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού οι γυναίκες κάτω των 50 μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάθε τύπου εμβόλιο. Αν αυτό το πληροφορηθήκατε μεσούσης της κρίσης που διαχειριζόσασταν, πώς νιώσατε? Το πληροφορήθηκα βεβαίως όλη μέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι δισιογραφία δεν λάβανα εγώ,
μου την μεταφέρανε φίλοι μου γνωστοί, ότι αυτό ακούσαμε, αυτό ακούσαμε, αυτό έγινε. Το θεώρησα, θέλω να προσπαθήσω να μην είμαι πολύ σκληρός. Εγώ η γνώμη μου είναι ότι ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν σχεδόν κοροϊδία. Θεώρησα ότι προκειμένου να βγουν να πούνε ότι το σταματάμε εντελώς και να πάρουν την ευθύνη, θα δημιουργούσαν μεγαλύτερη αναστάτωση. Κάναν αυτή την κίνηση πιστεύοντας και αυτοί πλέον που διαχειρίζονται την κατάσταση ότι έτσι κι αλλιώς με όλα αυτά τα περιστατικά που ακούγονται απλά κάνει μια γυναίκα, δεν θα πάει να κάνει το AstraZeneca. Το θεώρησα δηλαδή σαν μια απλή κοροϊδία για να μην πάρουν την ευθύνη να πούνε ναι το σταματάμε τώρα αναγνωρίζοντας το λάθος. Σας πήρε το παράπονο και η αγανάκτηση γιατί εσείς και η Γλυκερία να μην έχετε αυτή τη δυνατότητα δύο εβδομάδες νωρίτερα? Μα αυτό είναι το πρόβλημα, είναι αυτό. Όλο το πρόβλημα είναι αυτό. Αυτό είναι το παράπονο, αυτό είναι ο θυμός, η οργή όλων μας, γιατί εμείς διαβάζοντας και σε όλη αυτή τη διαδικασία το γεγονός ότι ναι μεν οι παρενέργειες είναι 1 στο εκατομμύριο στο γενικό πληθυσμό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η στατιστική είναι το ψεύδεστε με αριθμούς. Λοιπόν, στο γενικό πληθυσμό είναι 1 στο εκατομμύριο, όμως στις γυναίκες κάτω των 50 αναφέρεται ρητά ότι το ποσοστό αυτό φτάνει και στο 16, είναι επί 16 φορές μεγαλύτερο. Άλλες βιβλιογραφίες το αναφέρουν επί 100. Εκεί ένιωσα, αυτή είναι η οργή που έχω αυτή τη στιγμή, οργή. Δεν έχω, έχω πόνο και δεν μπορώ να έχω οργή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλω να καταλάβω, δεν ξέρω πώς να τα... Δεν χρειάζεται να εξηγείτε τίποτα, κύριε Κρυοβρυσανάκη. Ήταν καθαρό λάθος, το οποίο δυστυχώς το πλήρωσε η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου έγινε ένα... Εξαιτίας της γυναίκας μου είμαι σίγουρος ότι κάποιες άλλες γυναίκες σώθηκαν, όπως είμαι και σίγουρος ότι αν το είχαν κάνει όλοι κληρωτοί υποχρεωτικά, γιατί και εσείς έχετε, ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι περιμένανε κάποια στιγμή να ανοίξει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση, έχοντας θορυβηθεί από τα περιστατικά στο εξωτερικό, δεν είχαν εμπιστοσύνη του AstraZeneca και ξέρετε πολύ καλά από το... ότι πολλοί κόσμος δεν έκανε το αυτά, περιμένανε απλά να δοθεί άδεια και για τα άλλα εμβόλια. Όλο το πρόβλημα έγινε σε αυτό το τομέα. Κύριε Κρυοβρυσανάκη, με όλο το γολγοθά που έχετε μπροστά σας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε μια κοινωνία που την ακούμπουσε και όχι μόνο την Κρήτη, καλά το λέτε, διότι υπάρχει η άποψη, να, μετά από αυτό να μην κάνουμε καθόλου εμβόλια? Δεν σας άκουσα στην ανακοίνωση να λέτε αυτό. Είχατε όμως ένα σοβαρό προβληματισμό για το πώς πρέπει να γίνονται οι κατανομές, η διαφάνεια και να μην υπάρχει σύγχυση. Σήμερα που είστε χαροκαμένος, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Εγώ, όπως και η σύζυγό μου, ήμασταν πάντα υπέρ του εμβολιασμού. Δυστυχώς, ο τρόπος που επέλεξαν να διαχειριστούν την κατάσταση, ειδικά όσον αφορά τη δική μας την περίπτωση, δημιούργησαν ένα τεράστιο κύμα αφισβήτησης των επιστημόνων. Στο θάνατο της γυναίκας μου δεν είναι μόνο ένας θάνατος, είναι ένα μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία της επιστημονικής κοινότητας. Είναι πολύ δύσκολο πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξέρετε κι εσείς τι ενδιασμούς είχαν όλη η κοινότητα πάνω στο θέμα των εμβολιασμών. Συμβαίνοντας λοιπόν τέτοια περιστατικά, μην προσέχοντας, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν από τα χέρια τους για να πάει πίσω όλη αυτή η διαδικασία των εμβολιασμών. Εγώ έχω κάνει την πρώτη δόση. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες αν θα πάω να κάνω τη δεύτερη του AstraZeneca. Ακόμα είμαι σε ένα ενδιασμό, αλλά
θεωρώ ότι από μόνη τους η Επιτροπή δηλαδή Εμβολιασμού έκαψε όλο το επικοινωνιακό κομμάτι για να, χωρίς να έχω καταλάβει ακόμα το λόγο, αφού τα στοιχεία τα είχαν. Να καταλάβω ότι με έναν τρόπο για εσάς η ιστορία αυτή δεν κλείνει εδώ. Όχι απλά γιατί χάσατε τον άνθρωπό σας και τη μάνα των παιδιών σας, θα έχει συνέχεια. Δεν θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει συνέχεια για εσάς. Εμείς έχουμε τώρα ένα χρόνο μπροστά μας να πενθήσουμε και να θρηνήσουμε όσο μπορούμε, και εν ευθέτω χρόνο θα γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να νιώσουμε τουλάχιστον ηθικά ότι για το κακό που μας βρήκε. Κάτι τελευταίο που για σας μπορεί να μην έχει σημασία. Εκτός από τους υπεύθυνους των νοσοκομείων, τα δημόσια συλληπιτήρια από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κρατικός αξιωματούχος επικοινώνησε μαζί σας? Έχουν επικοινωνήσει. Η αλήθεια είναι πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, άνθρωποι που δεν τους ήξερα καν. Κρατικός αξιωματούχος όχι. Κύριε Κυριοβρυσανάκη, ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη αν σας έχουμε φέρει σε δύσκολη θέση σήμερα, το αντιλαμβανόμαστε, και θέλω να σας παροτρύνω να υπερασπιστείτε τα παιδιά σας πάνω απ' όλα σε αυτή την πορεία τη δύσκολη. Ελπίζω το χαμόγελο με έναν τρόπο να επιστρέψει. Νομίζω ότι αυτό είναι και η καλύτερη επιταγή για την ίδια την γλυκερία. Κύριε Σαχίνη, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η επιλογή είναι μία. Αυτή. Ότι πρέπει να σταθώ δυνατός, γιατί αυτό το μήνυμα μου στέλνουν όλοι, για τα τρία παιδιά της γλυκερίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρύο Βρυσανάκη, και πάλι συλληπιτήρια.